πέμπτο και τελευταίο μέρος, φινάλε εκπομπής. Σας είχαμε υποσχεθεί ότι θα κλείσουμε σήμερα με μια ζωντανή σύνδεση κάπως διαφορετική, κάπως ξεχωριστή και πολύ χειμωνιάτικη. Καθώς θα πάμε στην Πάρνηθα, στο καταφύγιο Μπάφι της Πάρνηθας, γνωστό βέβαια, όπου εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Γιάννη Χέλη, ο οποίος είναι υπεύθυνος του καταφυγίου και μας κάνει την τιμή να βγει σήμερα στην εκπομπή μας. Την καλησπέρα μας από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα στο μεγάλο μας νησί. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε μια χαρά, άσπροι, χιονισμένοι. Η Πάρνηθα είναι ο κοντινότερος προορισμός για τους Αθηναίους. Ναι. Που μπορούν να δουν άσπρη μέρα κι αυτοί. Λοιπόν, εδώ και πόσες μέρες τώρα το έχει ψηλοστρώσει ή περισσότερο? Κοίτα, δεν έριξε πάρα πολύ, έριξε γύρω στους 10 με 15 πόντους χιόνι περίπου. Ναι. Από τώρα δύο μέρες πριν. Από χθες το απόγευμα μέχρι και αύριο θα είναι ήρεμα τα πράγματα. Ναι. Εδώ δεν βλέπετε πολύ χιόνι στην αυλή, γιατί το καθαρίσαμε για τον κόσμο. Ναι. Και από το Σάββατο τα ξημερώματα περιμένουμε πάλι και Κυριακή νέα κακοκαιρία. Τι υψόμετρο είστε τώρα εκεί? 1161 υψόμετρο. 1161. Μάλιστα, και τα πρώτα χιόνια ναι. Κάθε χρόνο, Γιάννη, κάθε πότε πέφτουν αρχές Δεκέμβρη? Όταν έρθουν. Όταν έρθουν, καθυστερήσαμε φέτος. Ξέρεις τι γίνεται, έχουν αλλάξει όλα. Φαντάσου ότι τέτοια εποχή θα πρέπει να είχαμε τα διπλάσια χιόνια, ναι. Και το φέτος έχουμε τα πρώτα χιόνια. Μάλιστα. Δεν μπορείς να το υπολογίσεις. Δεν μπορείς να το υπολογίσεις, αλλά συνήθως εκεί Δεκέμβρη πέφτουν πάντα χιόνια. Η αίσθηση γενικά να μένει κάποιος να ανεβαίνει τόσο ψηλά και να μένει εκεί σε ένα καταφύγιο, πώς είναι? Είναι διαφορετική. Είναι διαφορετικό συνέστημα. Τώρα ρωτάς έναν άνθρωπο που μένει μόνιμα εδώ τρία χρόνια. Ναι. Για μένα είναι το τέλειο πράγμα, γιατί αυτό είναι η φύση μας. Να ζούμε στο βουνό, να ζούμε στη φύση. Για τους επισκέπτες που έρχονται και μένουν εδώ, είναι μια χαλάρωση. Είναι στιγμές χαλάρωσης για αυτούς. Και το περίεργο είναι ότι είναι τόσο κοντά στην πόλη, αλλά στην πραγματικότητα ταξιδεύουν μακριά, γιατί είναι μέσα στο έλατο το βουνό. Και ειδικότερα τώρα με το χιόνι, δηλαδή με ένα μπουφανάκι απλό στην πόλη και ανεβαίνει σε 35 με 40 λεπτά και ξαφνικά φτάνει στο χιόνι, στους μείον 2 βαθμούς. Έχει δυσκολίες αυτή η καθημερινότητα, γιατί μας είπες τα τελευταία 3 χρόνια μένεις μόνιμα πάνω. Η μόνη μου δυσκολία είναι όταν πρέπει να κατέβω στην πόλη για να κάνω δουλειές. Αυτή είναι η μόνη δυσκολία, πίστεψέ με. Απαραίτηση αλυσίδες, φαντάζομαι. Για βάλε μας λίγο στο κλίμα εκεί της καθόδου με το αυτοκίνητο. Κοίταξε, είναι απαραίτητες οι αλυσίδες και είναι απαραίτητο να έχουμε αλυσίδες και να ξέρουμε να τις χρησιμοποιούμε. Είναι πολύ βασικό αυτό, Ξεκινάμε από εκεί, γιατί αρκετός κόσμος δεν ξέρει να χρησιμοποιεί τις αλυσίδες του. Ναι. Σίγουρα τώρα που ο δρόμος είναι καθαρός, αλλά τώρα το βράδυ που παγώνει ο καιρός, σε κάποια σημεία θέλει μεγάλη προσοχή. Ναι. Δεν θα πω ότι χρειάζονται αλυσίδες αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή. Και στο περπάτημα, βέβαια. Στο περπάτημα χρειάζεται ο κατάλληλος εξοπλισμός στο χιόνι. Αν πεις ότι όχι, κάνω μια βολτούλα στο χιόνι, ναι. Να πούμε ότι κάνουμε τις οργανωμένες πεζοπορίες που κάνουμε εμείς. Χρειάζεται προσοχή και ο απαραίτητος εξοπλισμός. Γιατί ο πάγος, ό,τι και να έχεις, θα γλιστρήσεις. Ξέρεις, βλέπουμε τώρα μία υποδομή και θέλω να αναφερθούμε λίγο στο θεματικό τουρισμό, δηλαδή πόσο πίσω είμαστε γενικά να προσελκύσουμε αυτή την κατηγορία τουριστών που επιθυμεί να μείνει σε ένα καταφύγιο ελληνικό. Κοίτα, είμαστε πίσω. Ναι. Παρόλα αυτά όμως θα πω ότι ταυτόχρονα δεν είμαστε και πίσω. Τι εννοώ, μπορεί εμείς εδώ στην Αθήνα να είμαστε κοντά στην πόλη, οπότε ο επισκέπτης θα προτιμήσει να πάει στην Ακρόπολη και στη Μνημεία, ας το πούμε. Παρ' όλα αυτά όμως, αν πας στον Όλυμπο, γίνεται χαμός από τουρίστες. Γίνεται χαμός, οπότε βέβαια, προσπάθεια, ένα σωστό, ναι. Σχεδιασμός, επένδυση βέβαια, να στοχεύσουμε στο θεματικό τουρισμό που μιλάμε, αλλά φως στο τούνελ ακόμα δεν έχουμε δει, κατά τη γνώμη μου.
Κριτικοί ανεβαίνουν πάνω. Κριτικοί ανεβαίνουν πάνω. Συναντάτε καθόλου, έρχονται για δίμερα, τρίμερα. Μακάρι, μακάρι, μακάρι να μ' ακούει τώρα ο άνθρωπος που συνάντησα πριν 5 μέρες. Μου διαφεύγει το όνομά του, αλλά έχει το πολεμικό μουσείο στο Ρέθυμνο. Α, βέβαια. Τον έχουμε φιλοξενήσει, κιόλας. Και κάτσαμε, είπαμε αρκετά, ήπιαμε εμείς, έχουμε το τσίπουρό μας εδώ το ωραίο, ήπιαμε το τσίπουρό μας. Ναι. Και ελπίζω να μ' ακούει και πιστεύω τα χαιρετίσματά μου. Λοιπόν, το μήνυμά σου εδώ στους κριτικούς, το μήνυμά σου στους κριτικούς που περιμένουμε κι εμείς εδώ χιόνια λίγο, το έχεις τρώσει, το ψιλοστρώνεις ο ψιλορίτη. Να σου δώσω την είδηση. Το ψιλοστρώνει και όπου να είναι θα ρίξει και εκεί χιονάκια. Σωστά. Και είστε ένα όμορφο νησί που μπορείς να κάνεις τα πάντα. Λοιπόν, τι να ευχηθούμε. Καλές γιορτές να ευχηθούμε, Γιάννη. Υγεία. Υγεία. Υγεία και με το καλό να τα πούμε και από κοντά. Ή θα ανέβουμε εμείς ή θα κατέβεις εσύ. Τώρα θα δούμε. Και από όλους όσους και κριτικούς έχουν έρθει εδώ, έχω κρατήσει τα στοιχεία τους γιατί όλοι με έχουν καλέσει. Οπότε αν έρθω στην Κρήτη θέλω κανένα μήνα περάσω από όλους σας. Σωστά, σωστά. Με το καλό να έρθετε, με το καλό να ανταμώσουμε, υγεία σε όλο τον κόσμο. Βέβαια. Υγεία, υγεία. Γιάννη, υγεία, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλή να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Λοιπόν, δεν είναι λίγο πράγμα τώρα πραγματοποιήσει ζωντανή σύνδεση Εύη Πανού. Εκεί στο όμορφο καταφύγιο της Πάρινθας. Η Κρήτη σήμερα το κατάφερε γι' αυτό. Έχω μείνει άφωνη. Μου άρεσε πάρα πολύ η σύνδεση. Είναι εξαιρετική. Ήτανε είναι εξαιρετική. Πολύ ωραία. Δύσκολη καθημερινότητα. Δύσκολη καθημερινότητα ανθρώπων που έχουν επιλέξει. Ο Γιάννης ζει πάνω 12 μήνες το χρόνο. Δεν είναι δηλαδή εποχικός που ανεβαίνει το χειμώνα, βοηθάει στο καταφύγιο εκεί τις δουλειές και κατεβαίνει πάλι στην πόλη, ας πούμε. Είναι 12 μήνες πάνω, με τις όποιες δυσκολίες. Γιατί εκεί από το Σεπτέμβριο και μετά δυσκολεύει ο καιρός. Σίγουρα θα υπάρχει, φαντάζομαι, και πέφτει η θερμοκρασία. Τα πρώτα χιόνια επί φυσιολογικές συνθήκες πιάνουν και τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Μάλιστα, όμορφη σύνδεση. Ωραία εμπειρία όμως. Λοιπόν,